Μια κούλπα από τον Πρόεδρο, όπως ανέφερες, αλλά και μια απάντηση και προς την αντιπολίτευση για τα πειρά που δέχτηκε μετά από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για την χρήση του ιδιωτικού αεροπλάνου του Σαουδάραβα επιχειρηματία. Όπως είδαμε, είχε βγάλει πριν από λίγες μέρες την σχετική έκθεση ο Γενικός Ελεγκτής. Γίνεται τώρα και μια συζήτηση, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου και μέσα από μια γραπτή του δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, την οποία ανέγνωσε και ο Υφυπουργός παρά το Πρόεδρο. Θα πούμε καταρχάς για αυτό το τομέα κούλπα ο Νούφριε, που έτσι όπως το γράφει στην γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος, αναγνωρίζω, λέει, πως λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ακολούθησαν, η χρήση του αεροσκάφους για το εν λόγω ταξίδι θα μπορούσε να αποφευχθεί. Και στην μακρά μου παρουσία στα κοινά, ουδέποτε δίστασα είτε να λάβω δύσκολες αποφάσεις, είτε να αναλάβω την ευθύνη για αποφάσεις ή πράξεις που ενήχαν το στοιχείο του σφάλματος. Είναι που λέει στην γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Ενώ, όπως είπαμε, ο Νούφριε απαντά και στις εχμές, έτσι, στην κριτική που δέχθηκε από την αντιπολίτευση σε ό,τι αφορούσε την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, η οποία, να υπενθυμίσουμε, ο Νούφριε, ότι σχετικά με αυτές τις δαπάνες που είχαν γίνει για τις ναυλώσεις των αεροσκαφών για την μετακίνηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είχε υποδείξει καταρχάς ο Γενικός Ελεγκτής ότι δεν υπήρξε θέμα διασπάσισης δημοσίου χρήματος και αναγνώρισε μάλιστα ότι μέσα από τις διαδικασίες που είχαν γίνει από την Προεδρία υπήρξε και μία εξοικονόμηση στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτό ο Πρόεδρος υποδεικνύει μάλιστα ότι είναι η πρώτη φορά, λέει, ότι από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας που πολιτιακός αξιωματούχος δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση, όχι γιατί διασπάσισε δημόσιο χρήμα, αλλά γιατί εξοικονόμησε δημόσιες δαπάνες. Εντάξει, το θέμα ήταν περισσότερο, όπως εγέρθηκε και από τα πολιτικά κόμματα και από μερίδα πολιτών, ήταν οι σχέσεις και το παρεδώσε μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και το συγκεκριμένο επιχειρηματία, όπως ήταν η τοποθέτηση, επαναλαμβάνω, των κομμάτων. Και τι άλλο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ευνοϊκή μεταχείριση σε άλλες πρακτικές και πράξεις που ακολούθησαν με τον επιχειρηματία, οι μέλη της οικογένειάς του, όχι το θέμα της εξοικονόμησης. Και τώρα το θέμα του τζετ είναι περισσότερο ηθικό για κάποιους. Απλά το επισημαίνουμε ως ένα ακόμη σημείο στην όλη ιστορία. Ακριβώς, ο Νούφριε, να πούμε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρουσίασε ο Γενικός Ελεγκτής τα ευρήματα του, όπως είχαν δοθεί και αυτά στην δημοσιότητα πριν από μερικές εβδομάδες. Και να επαναλάβουμε ότι ο Πρόεδρος είπε και το δικό του μία κούλπα, ότι θα μπορούσε τον λόγο ταξίδι να είχε αποφευχθεί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλ.